Καταρχάς να ευχηθώ καλό φθινόπωρο σε εσάς και στους τηλεθεατές σας με υγεία και δύναμη για να περάσουμε όσο ανώδυνα γίνεται και αυτό το κύμα της πανδημίας. Όσον αφορά τα κρούσματα και τα επιδημιολογικά δεδομένα της Αργολίδας, βλέπετε και γνωρίζετε και εσείς ότι είμαστε σε σταθερό αριθμό κρούσματων καθημερινά. Είχαμε μία αύξηση την προηγούμενη εβδομάδα, την οποία την περιμέναμε, λόγω του 15 Αυγούστου, της χαλαρότητας, της εορτής και των παραθεριστών. Και αυτό αποτυπώθηκε στην αύξηση αυτών των κρουσμάτων. Όσον αφορά τα νοσηλευόμενα άτομα στις δύο νοσηλευτικές μονάδες, είμαστε ακόμα σε μονοψήφιο αριθμό και εύχομαι να μείνουμε εκεί. Αλλά δυστυχώς οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι μη ενθαρρυντικές. Και τι εννοούμε αυτό, περιμένουμε αύξηση κρουσμάτων, λογικό είναι. Η μετάλλαξη Δέλτα γνωρίζετε, βλέπετε πίνακες, διαδίδεται πολύ εύκολα και αυτή η διασπορά αποτυπώνεται και στα καθημερινά νούμερα. Τώρα. Σχολεία. Σίγουρα, βέβαια, σίγουρα και με το άνοιγμα, το επίσημο άνοιγμα των σχολείων, θα περιμένουμε και εκεί μία αύξηση κρουσμάτων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο εμβολιασμός στην Αργολίδα πηγαίνει καλά. Μην ξεχνάτε ότι αναλογικά με τον πληθυσμό μας είμαστε η πρώτη περιφερειακή ενότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου που έχουμε μεγάλο αριθμό εμβολιαστέντων και όταν εννοώ εμβολιασμένους εννοώ και τη δεύτερη δόση, πλήρως εμβολιασμένων και αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί και πρέπει να πείσουμε αυτούς οι οποίοι ακόμα το σκέπτονται ότι το εμβόλιο είναι ιστορικά το ισχυρότερο όπλο για παθογόνους παράγοντες και έχει σώσει την ανθρωπότητα στο παρελθόν από σοβαρές πανδημίες και θανατηφόρες ασθένειες. Μετά από επικοινωνία που είχα με την διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας και τον αριθμό των ατόμων και των συναδέλφων που έχουν βγει σε αναστολή μάλλον, δεν θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε ποιον αρέσει η υποχρεωτικότητα, να είμαστε ειλικρινείς. Όμως, από τη στιγμή που έχει βγει ΦΕΚ, έχει βγει νόμος, οφείλουμε να τον τηρήσουμε και να τον σεβαστούμε. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, οφείλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για το εμβόλιο, για το όμφελος του εμβολίου και για τις κλινικές μελέτες οι οποίες έρχονται και τα δεδομένα, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει ότι το όφελος είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με κάποιον που θα επιλέξει να μην εμβολιαστεί. Και τη δεύτερη δόση, πλήρως εμβολιασμένη, να το πω καλύτερα, γιατί κάποιοι έχουν κάνει και το μονοδοσικό, είναι κοντά στους 56.000, που σε σχέση με τον πληθυσμό της Αργολίδας έρχεται αυτό περίπου στο 60%. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός έχει ξεκινήσει και έχει προηγηθεί και σε άλλες χώρες πριν την Ελλάδα. Σας θυμίζω Αμερική, Καναδά, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ρωσία και νομίζω το τελευταίο διάστημα έχει μπει και η Αυστραλία. Εμείς λοιπόν ως υγειονομικοί, τηρώντας μια υπεύθυνη στάση στα άτομα αυτά τα οποία θα αναζητήσουν υπηρεσίες υγείας, οφείλουμε να εμβολιαστούμε. Είναι η μόνη λύση για να αποφύγουμε το σκόπελο της πανδημίας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο προς Θεού. Δεν πρέπει η πανδημία να διαταράξει διαπροσωπικές σχέσεις, τους θεσμούς μας και επίσης την κοινωνική συνείδηση και αλληλεγγύη. Αυτό γίνεται όμως, σε αρκετές περιπτώσεις. Πρέπει να το αποφύγουμε για το καλό όλων μας. Και μιλάμε για τη δημόσια υγεία, πρωταρχικό αγαθό στη ζωή μας. Για τα άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί, πρέπει να ελέγχονται 2 φορές την εβδομάδα και να δηλώνονται επίσημα
έτσι ώστε να καταγράφονται και τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα, για να μπορέσουμε να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση επιδημιολογική βρισκόμαστε. Υπάρχει κάλυψη. Γνωρίζετε ότι όλο αυτό το διάστημα ιδιώτες γιατροί και γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην περιοχή μας είμαστε ένα, συνεργαζόμαστε. Οι ιδιώτες γιατροί αποτελούσαν, αποτελούν και θα αποτελούν το φίλτρο για τις νοσηλευτικές μας μονάδες. Οι νοσηλευτικές μας μονάδες έχουν προσωπικό το οποίο έχει αυξημένο επιστημονικό επίπεδο και πλέον έχει τη γνώση και την εμπειρία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πανδημίας. Όμως, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το σύστημα υγείας έχει κάποιες αντοχές. Γι' αυτό βγαίνουμε, γι' αυτό μιλάμε δημόσια, ότι πρέπει να προλάβουμε έτσι ώστε οι κλίνες οι οποίες είναι διαθέσιμες να μην εξαντληθούν. Γιατί τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Και δεν θα υπάρξει μόνο πρόβλημα σε τοπικό επίπεδο, θα υπάρξει πρόβλημα και σε κεντρικό επίπεδο, σε νοσοκομεία αναφοράς, τα οποία θα χρειαστούν μεθ, κλίνες μεθ για COVID και χρειάζονται, ξέρετε, καθημερινά και κλίνες μεθ για όλα τα υπόλοιπα νοσήματα. Χρόνοι υπάσχοντες, τροχαία, τα οποία αυτά δεν σταματάνε. Αυτά συνέχεια, καθημερινά, έχουμε ανάγκες και απαιτήσεις. Άρα λοιπόν, ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παίρνουμε τα μέτρα, τα οποία νομίζω είναι περιττό να τα επαναλάβουμε. Να πείσουμε τον κόσμο αυτόν τον οποίος δεν έχει εμβολιαστεί να το ξανασκεφτεί και να κλείσει σήμερα. Ραντεβού υπάρχουν διαθέσιμα, το ξέρετε, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι ώστε να χτιστεί αυτό το περιβόητο τείχος ανοσίας. Αυτό το όπλο έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή τη λύση έχουμε. Μελέτες τρέχουν, εάν προκύψει κάτι στο μέλλον, εδώ είμαστε. Πρώτοι θα ενημερώσουμε τον κόσμο και θα κατευθύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα την πανδημία. Όπως γνωρίζετε, ο Ιατρικός Σύλλογος είναι αρκετά δραστήριος. Συνέχεια σκεφτόμαστε και υλοποιούμε πράγματα προς όφελος των συμπολιτών μας. Στα πλαίσια της εκστρατείας, να περάσουμε ένα μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού για τα άτομα αυτά τα οποία δεν έχουν πιστεί ακόμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αργολίδας, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρόεδρο κύριο Δαμούλο, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο για την άμεση ανταπόκριση, θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες, εδώ είμαστε να σας ενημερώσουμε, μία ενημερωτική αφίσα, η οποία θα προβάλλει ένα μήνυμα το οποίο θα παροτρύνει τον κόσμο να εμβολιαστεί για να μην φοβηθεί, να μην διστάσει, έτσι ώστε να πάρει πίσω όλα αυτά που έχει χάσει το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας.